σας όταν είναι εδώ πέρα είναι ότι δεν θέλουμε αστυνομική δύναμη στο Πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπούνται δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, ο Σύλλογος των Μελών ΔΕΤΗ Καθηγητές, οι εργαζόμενοι, μια σειρά από συνδικαλιστικοί φορείς, από συντεταγμένα συνδικαλιστικά όργανα στο Πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε στο Πανεπιστήμιο και ξέρουμε ότι σε ένα βαθμό δεν το θέλετε ούτε εσείς. Αυτό το πράγμα. Αυτά που συνέβησαν χθες, αυτά που συμβαίνουν το προηγούμενο διάστημα, μπορούμε να βρεθούμε μπροστά σε γεγονότα και εξελίξεις που θα είναι πάρα πολύ λυπηρές και άσχημες για όλους. Προκειμένου να αποφύγουμε αυτό το πράγμα λοιπόν, σας ζητάμε για άλλη μια φορά, απαιτεί η ακαδημαϊκή κοινότητα να αποσυρθούν οι δυνάμεις. Αυτό εδώ το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η σκοπιμότητα. Εχθές υπήρχε ένα μπλοκ φοιτητών, από αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι διαδήλωναν ειρηνικά. Το αποτέλεσμα ήταν να πάει την πρώτη λάπη στο κεφάλι ο φοιτητής και ευτυχώς ήταν τυχερός που σηκώθηκε. Άλλη φορά μπορεί να μην σηκώθηκε. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιο είναι το ζήτημα. Απ' τη μια μεριά έχει μια συντεταγμένη δύναμη κατασταλτική και απ' την άλλη μεριά μας δείχνουν τον παππούλα τον μπαχαλάκι. Αν είναι να μπορείς να συνεννοηθείς με κάποιον, είναι με τη συντεταγμένη δύναμη. Άρα λοιπόν εμείς ερχόμαστε και σας λέμε και σας ζητάμε, μαζέψτε τους και φύγετε. Δεν έχετε κανένα λόγο να είστε εδώ, να δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα και πολύ πιο άσχημες καταστάσεις σε σχέση με αυτές που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα.